Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Πανιώνιος υποδέχεται τα Βρυλίσια σε παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Πρέλη. Ναι, ναι. Έχουμε μπει καλά, κάνουμε σωστά πράγματα. Η υποδοχή, μπλοκ άμυνα, γι' αυτό είμαστε και μπροστά 5 πόντους. Πάει καλά και φαίει, γιατί ήταν και από πολλά παιχνίδια εκτός. Οπότε ανεβαίνει αυτόματα και η ψυχολογία της ομάδας όταν βλέπει κάποια παίκτρια βασική να επανέρχεται. Μαζί μας η προπονήτρια του Πανιωνίου, η κυρία Μαρία Καλαρά, coach επιστροφής της νίκης για τον Πανιώνιο. Ίσως όχι τόσο εύκολα όσο περιμένατε, καθώς ιτηθήκατε στο πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια ο Πανιώνιος έδειξε το καλό του πρόσωπο και επικράτησε με 3-1. Ναι, κάνουμε μεγάλο αγώνα να καλύψουμε τα κενά των τραυματισμών που έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι η ΦΕΗ, παρότι δεν ήταν 100% έτοιμη, μπήκε μέσα και φάνηκε η διαφορά στο παιχνίδι και στο πόσο και τα κορίτσια είχαν ανάγκη την παρουσία της μέσα στην ομάδα. Και ήταν ο καταλυτικός παράγοντας ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε το εις βάρος μας πρώτο σετ. Είναι σημαντικό σιγά σιγά να επανέλθουν όλα τα κορίτσια από τον τραυματισμό. Σήμερα είχατε και τον τραυματισμό της Άννας Καρπουζά, η οποία δεν έπαιξε. Σιγά σιγά να βρει η ομάδα λίγο το ρυθμό της, να προπονηθεί όλοι μαζί τα πατήματά της, έτσι ώστε να αρχίσει να ρολάρει και να παίρνει αποτελέσματα συνεχόμενα θετικά. Έτσι. Ναι, η προηγούμενη αγωνιστική ήταν πραγματικά δύσκολη για μας, γιατί περάσαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Με μια Στέλλα που είχε τραυματιστεί με το εγάλεο, την Άννα που τραυματίστηκε την Τετάρτη και την Φέη που ήταν ήδη έξω. Με αποτέλεσμα να έρθει ένα πολύ κακό και αναπάντεχο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμέναμε μέσα στη Μεσαρά. Μας λείπαν οι επιθετικές λύσεις και από τα δύο κορίτσια, κάτι που φάνηκε και σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρούμε το ρυθμό μας όταν θα γυρίσουν και 100% και η Άννα, για να μπορέσουμε να παίξουμε πραγματικά το βόλιο που μπορούμε. Γιαννέλου ζήτησε επαφή, αλλά δεν υπήρχε τέτοια. Θα πάρει τον Άσο εδώ η δίκη. Τώρα τα Βρυλίσια είναι αυτά που κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Κακή υποδοχή εδώ από πλευράς φιλοξενούμενων. 18-10. Η υποσταδρός του Πανιωνίου, η Εύη Φλιάκου, είναι κοντά μας. Εύη, επέστρεψε στις νίκες ο Πανιώνιος και στην κατάκτηση των 3 πόντων. Είχατε από την δεύτερη αγωνιστική να κατακτήσετε ένα τρίποντο. Πόσο θετικό είναι αυτό για τη συνέχεια? Είναι θετικό, μπορώ να πω. Εντάξει, το πρώτο σετ η αλήθεια είναι πως δεν τα πήγαμε καλά, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Μετά όμως στο δεύτερο σετ πιστεύω ότι σοβαρευτήκαμε, σταματήσαμε τα πολλά λάθη και έτσι πήραμε το σετ και με αρκετή μεγάλη διαφορά, μπορώ να πω. Συνεχίσαμε να κρατήσαμε αυτό το χαρακτήρα και έτσι ήρθαμε στη νίκη. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ακόμα πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα γενικά για να φτάσουμε ένα καλό στόχο και πιστεύω να το καταφέρουμε. Εκτός από την νίκη, τα καλά νέα για τον Πανιώνιο ήταν και η επιστροφή της ΦΕΗΣ που σας έλειψε στα προηγούμενα 3 παιχνίδια και ήταν καταλυτική η παρουσία της και για την νίκη. Και νομίζω ότι επιδρά θετικά και στην ψυχολογία σας να βλέπετε σιγά σιγά τις παίκτριες να επιστρέφουν από τον τραυματισμό. Η αλήθεια είναι πως η ΦΕΗ είχε μείνει αρκετό καιρό έξω. Χαρήκαμε πολύ που επέστρεψε και η αλήθεια είναι πως βοήθησε πολύ σήμερα και χάρηκα γι' αυτό. Σερβίς ξανά για την ΦΕΗ Μπακοδήμου. Υποδοχή από την Γεωργίου. Η πάσα της Παπασταύρου για την Μικρουδάκη. Θα πάρει μια ακόμη επιθετική προσπάθεια η Μικρουδάκη. Θα αντισταματήσει όμως τον μπλοκ του Πανιωνίου. 24-11. Δίπλα μας είναι η ΦΕΗ Μπακοδήμου. ΦΕΗ, ένα σημαντικό παιχνίδι το σημερινό για σένα, γιατί επέστρεψες από τραυματισμό. Έχεις να παίξεις 3 παιχνίδια να βοηθήσεις τον Πανιώνιο και είχες μια καταλυτική παρουσία για την νίκη της ομάδας σου. Πες μας λίγο. Ναι, ήμουνα εκτός λόγω τραυματισμού στον αντίχειρά μου, στο δεξί χέρι. Σήμερα ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι και χαίρομαι που πήραμε την νίκη, ανεξάρτητα από το πώς παίξαμε, ειδικά στην αρχή. Χαίρομαι επίσης που μπόρεσα να βοηθήσω και με πιστεύτηκε η coach και τα πήγα καλά για τον πρώτο μου αγώνα πάλι εντός, μετά από τον τραυματισμό μου. Ίσως σας ευνηδίασε λίγο η ομάδα των Βρυλισσίων, πήραν το πρώτο σετ, κάνατε και κάποια λάθη στο πρώτο σετ ειδικά. Τι είναι αυτό που σας είπε η προπόνητρια και στο τέλος του πρώτου σετ, μόλις τελείωσε δηλαδή, το πρώτο σετ και επιστρέψατε στα επόμενα, καταφέρατε να νικήσετε? Πολλά λάθη, κάναμε πάρα πολλά λάθη στην αρχή. Καταλάβαμε ότι παρουσιάζαμε μια εικόνα που δεν μας δικαίωνε καθόλου και συγκεντρωθήκαμε, ξυπνήσαμε, γι' αυτό και μπορέσαμε να κερδίσουμε στο τέλος και να κερδίσουμε και με καλό σκορ τα δύο σετ. Εντάξει, κρατάμε την νίκη προς το παρόν και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να μην ξαναγίνει.
Διαγωνιστή των Βρυλισσίων σερβίρει. Υποδοχή τη Χάτζη Κωνσταντά. Πάσα τη Φλιάκου για την Πακοδήμου. Πάει μπάλα στον μπλοκ των Βρυλισσίων. Εκεί ήταν η Γεωργίου. Μια ακόμη επίθεση με την Μικρουδάκη. Η άμυνα για τον Πανιόνιο με τη Λαγουδάκη. Πολύ δυνατά στη διαγώνιο η Χάτζη Κωνσταντά, η οποία έχει πολύ καλά τελειώματα. Το έδειξε και στο παιχνίδι με το Εγάλιο που παρακολουθήσαμε live από το NSTV. Παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ, ο Πανιόνιος κατάφερε να επιστρέψει, να πάρει τα επόμενα τρία και να επικρατήσει τελικά με 3-1 της ομάδας των Βρυλισσίων και να πάρει το τρίποντο. Από το κλειστό γήπεδο Αρτάκης για τον STV.gr, Ανδρέας Λεκάκης.